Εμείς θα μιλήσουμε για την ουσία. Και η ουσία είναι ότι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου, με την εθνική συμμετοχή να εκτινάσεται τώρα στο 50% από το προηγούμενο που ήταν 20%. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στηρίζει το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων, αφού το προώθησαν και ως κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οι περιφερειακές αρχές τους, αλλά και τα μικρότερα κόμματα που οι αρχηγοί και τα στελέχη τους βρέθηκαν σε κυβερνητική θέση. Αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο εξειδικεύει όσα προβλέπονται στο ρυθμιστικό σχέδιο για την Αττική ή αντίστοιχα στους αναπτυξιακούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για να προωθήσουν τους στόχους της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης. Ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε εκφράσει με κάθε δυνατό τρόπο και στην προηγούμενη φορά που μας φέρατε αντίστοιχο σχέδιο τον Ιανουάριο του 2022 τη στρατηγική μας διαφωνία σε όλα όσα προβλέπει και τότε και τώρα αντίστοιχα. Θα τοποθετηθούμε παρά τους εύηχους τίτλους των ειδικών στόχων για έξυπνη πράσινη κοινωνική ανάπτυξη, ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση εξωστρέφειας κτλ. Στην ουσία περιγράφονται οι βασικοί κλάδοι που θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις για να ενισχυθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως είχαμε πει και τον Ιανουάριο, ουσιαστικά ούτε εδώ, σε αυτό που μας φέρατε, υπάρχει, αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση. Δεν καλύπτονται ολοκληρωμένα τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία και συνεχίζει να μην λαμβάνεται υπόψη, για παράδειγμα, η δραματική κατάσταση που έχουμε μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση που να εξηγεί πώς γίνεται όλα αυτά τα έργα να μην έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και γινόμαστε συγκεκριμένοι ως προς την απαράδεκτη μεθοδολογική προσέγγιση της στρατηγικής μελέτης να γενικεύει σε επίπεδο Αττικής τα εκ των προτέρων υποτίθεται θετικά, αλλά στην πραγματικότητα έντονα αμφισβητήσιμα συμπεράσματά της για τον φιλοπεριβαλλοντικό δήθεν χαρακτήρα των έργων του προγράμματος του ΠΕΠ Αττικής. Η μελέτη εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων και παρεμβάσεων του υπόψη ΠΕΠ, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις των μοειδών έργων που προγραμματίζονται παράλληλα με αυτό από την περιφέρεια. Ευληματικό παράδειγμα είναι ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων, στον οποίο δεν προβλέπεται η καύση των αποβλήτων, οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και η χυτά. Απουσιάζουν επομένως και συνεπώς δεν αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις μονάδες αυτές που προγραμματίζονται στην Αττική. Έτσι, πολύ άνετα εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από τα έργα και παρεμβάσεις του στόχου πολιτικής 2, την περιβαλλοντική παράμετρο υγεία, αξιολογούνται ως εκτιμάται ότι η μεταβολή είναι προσθετική κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει για τα νερά και μάλιστα θετική εδώ λέει μεταβολή με ουσιαστικό τρόπο, ενώ για τον αέρα εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Με την βολική λοιπόν αυτή προσέγγιση, η στρατηγική μελέτη προσπαθεί να μας πείσει, βλέπουμε στους πίνακες 7 και 6, στις σελίδες 7 έως 33, ότι από τους 18 περιβαλλοντικούς παράγοντες που όπως λέει επηρεάζονται από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής, οι 13 θα βελτιωθούν χάρη στα έργα του στόχου πολιτικής 2, οι 5 δεν θα επηρεαστούν καθόλου και μάλιστα η βελτίωση των 9 από αυτούς θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα έργα του στόχου αυτού. Και όλα αυτά όταν κατά τα άλλα, πρώτον, το ηφαίστειο καρκινογόνων και άλλων επικίνδυνων ρήπων που λέγεται χιτά φυλής παραμένει στη λειτουργία. Δεύτερον, προβλέπεται ένα τεράστιο εργοστάσιο καύσης αποβλήτων. Και τρίτον, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το πρόγραμμα δημιουργίας των ΜΕΑ, των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, που θα το τροφοδοτούν. Στους στόχους του σχεδίου αναφέρονται η ίδρυυση και η βιώσιμη διαχείριση του νερού και η διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και η μείωση όλων των μορφών ρήπανσης. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα της Αττικής έχουν πικρή και πολύχρονη πείρα για το πώς εννοούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά των αστικών κομμάτων όλα αυτά.
για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Στην πράξη πρόκειται για το περιβαλλοντικό περιτύλιγμα, ώστε να στηριχτούν με κρατικούς και κοινοτικούς πόρους οι επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας, όπου και όπως συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι με κριτήριο την κάλυψη των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών. Η επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος λοιπόν είναι έολη, όταν για παράδειγμα ήδη καταστρέφονται περιοχές Natura για τουριστικές υποδομές και κατασκευή ανεμογεννητριών, ή όταν θυσιάζονται στο όνομα των αναπλάσεων και των επενδύσεων και οι τελευταίοι εναπονείμενται σε ελεύθερη χώρη του λεκανοπεδίου. Εμβληματικό παράδειγμα η επένδυση στο ελληνικό, τα σχέδια, τα πολυόροφα κτίρια στο κυβερνητικό πάρκο της Πυρκάλ που βαφτίζονται φιλικά γιατί θα έχουν πράσινες ταράτσες και τα λοιπά και εξυπηρετούν φυσικά το σκοπό του να αδειάσουν κτίρια φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας που μαζί με τον μεγάλο περίπατο θα το παραδώσουν στο κεφάλαιο για τουρισμό πολυτελείας και συνδεδιακό τουρισμό. Άρα λοιπόν εργαλείο στην προώθηση έχουμε τώρα και τα πολεοδομικά σχέδια τοπικά και ειδικά που αποτελούν εργαλείο στην προώθηση της παραπέρα εμπορευματοποίησης της γης και της χρήσης της, εξυπηρετώντας όχι τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες για φθηνή, ασφαλή και ποιοτική κατοικία, για σύγχρονες εγκαταστάσεις παιδείας, άθλησης και πολιτισμού, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κτλ., αλλά τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις σε εμπόριο, τουρισμό και real estate. Προετοιμάζεται επομένως το έδαφος και με βάση το εργαλείο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, ώστε να διασφαλίζεται για τον κάθε επενδυτή η γρήγορη και νομικά ασφαλής επίτευξη του επιθυμητού ποσοστού κέρδους, χωρίς τις όποιες διαδικαστικές, ενίοτε και δικαστικές εμπλοκές. Το σύνολο λοιπόν αυτών των επενδύσεων έχουν προϋπόθεση, και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, φτηνή και ευέλικτη εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη κερδοφορία για τους ομίλους. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι πολιτικές ανακύκλωσης της ανεργίας που προτείνονται με παραπέρα επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, ενίσχυση των δουλειοπορικών γραφείων υπό την προβιά της πρόσβασης στην απασχόληση για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία. Σε αυτό είναι και οι νέες παροχές σε μεγαλοξενοδόχους με την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και άλλα. Παράλληλα, η ενίσχυση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, αντί να οδηγήσει σε νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και μείωση του εργάσιμου χρόνου, στο σημερινό σύστημα αξιοποιείται για την καταστρατήγηση του οκταώρου και τη γενίκευση της τηλεργασίας, για την προώθηση ελαστικών μορφών εργασίας με ταυτόχρονη μείωση του μισθού. Προωθείται επίσης το ακόμη μεγαλύτερο βάθεμα της σύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και αντί για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προωθείται η τηλεφροντίδα, το λεγόμενο e-health, και συνολικά δίνονται ψίχουλα για υποδομές υγείας, την ώρα που οι ανάγκες του λαού όχι μόνο για την προστασία από την πανδημία, αλλά συνολικά είναι τεράστιες, όσο για την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, μόνο σαν απειλή μπορεί να ακουστεί, αφού σηματοδοτεί την πλήρη απουσία και αυτής ακόμα της εξαιρετικά υποτονικής κρατικής παρουσίας. Δεν περιλαμβάνονται έργα για την βελτίωση της ζωής των κατοίκων, αλλά για να ενισχυθούν οι όμιλοι που εμπλέκονται στην διαχείριση απορριμμάτων ή που κατασκευάζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια ή παράγουν τα νέα τεχνολογίας πράσινα δομικά υλικά κτλ. Ενώ για το λαό έχουμε περιβαλλοντικά χαράτσια, απαξίωση της κατοικίας του, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα η λαϊκή εργατική οικογένεια να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αναβαθμίσει, για παράδειγμα, ενεργειακά το σπίτι της. Το πόσο λοιπόν φιλολαϊκή είναι η πράσινη μετάβαση φαίνεται και από την ενεργειακή φτώχεια που έφερε η αντικατάσταση της παραγωγής ενέργειας από τον ερχόριο λιγνίτη, από το επίσης ορυκτό, αλλά εδώ πράσινο, πανάκριβο, εισαγόμενο φυσικό αέριο, όπως και την πανάκριβη αιωλική ενέργεια. Με το στόχο μια πιο, όπως λέει, διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας, προωθείται η ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των logistics και η παραπέρα διευκόλυνση της οδικής διακίνησης των εμπορευμάτων των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην ταχύτερη διακίνηση στρατών και πολεμικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των υπεριαλιστικών παρεμβάσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η εργατική τάξη και τα λαϊκά νοικοκυριά στην Αττική, σε όλη τη χώρα, χρόνια νιώθουν στο πετσί τους τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις από την ασίδωτη δράση του κεφαλαίου υπό τη μόνιμη προστασία του αστικού κράτους, που φροντίζει πάντα και στις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις να του εξασφαλίζει την εκάστοτε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σκοπός επομένως αυτού του περιφερειακού σχεδίου
δεν είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών του λαού της Αττικής, αλλά το πώς θα δοθεί διέξοδος στα υπερσωστηρευμένα κεφάλαια που ήδη έφεραν δύο οικονομικές κρίσεις την τελευταία δεκαετία και αδυνατούν να τοποθετηθούν με ικανοποιητικό κέρδος για το κεφάλαιο. Και γι' αυτό απαξιώνεται προηγούμενη τεχνολογία για να προωθηθεί η επόμενη. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πολιτική, γι' αυτό και καταψηφίζουμε και καλούμε το λαό να βάλει με τη δράση του εμπόδια στην υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων, όποια και αν είναι η αστική κυβέρνηση.